Καλημέρα. Λοιπόν, μόλις καθάρισα εδώ την Πίτερσον αυτή εδώ τη Χριστουγεννιάτικη. Κάτσε να δεις. Πού είναι τα μπελάρια. Εδώ. Αυτή είναι η πίπα. Πίτερσον Christmas Sandblasted 264. Καινούρια. Ασημένιο δαχτυλίδι. Και έχουν βάλει αυτή τη κόκκινη μπογιά πάνω. Και καλά για Χριστουγεννιάτικο. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα βέβαια που να θυμίζει Χριστούγεννα. Λοιπόν, καθάρισα πίπα πρώτη φορά για να την καπνίσω και κοιτάξτε τώρα τι έχουμε εδώ. Εντάξει, δεν δικαιολογείται για μία πίπα συλλεκτική χριστουγεννιάτικη Peterson αυτό εδώ το χάλι. Κοιτάξτε εδώ, έχει τρέξει μπογιά παντού μέσα. Είχαν βάλει αυτή τη μαύρη επίστρωση από πάνω και έχει τρέξει τώρα αυτή η μπογιά παντού μέσα. Κοιτάξτε εδώ, ένα χάλι. Δηλαδή θα ανάψεις την πίπα τώρα να την καπνίσεις και θα καπνίζεις μαζί και το χρώμα αυτό. Εντάξει, εδώ πες. Δεν θα έχει τόσο πρόβλημα γιατί το επιστόμιο κολλάει, περνάει ο καπνός, δεν δίνεται τόση θερμοκρασία, δεν ανάβει τόσο πολύ από εδώ, θα βάλει και λίγο ενόπνευμα, κάτι θα γίνει. Αυτό το χάλι τώρα θα γίνει εδώ πέρα. Κοίταξε εδώ χάλια. Πείτε μου τώρα πως θα βάλεις φωτιά εδώ να καπνίσεις και να καπνίσεις και το χρώμα μαζί. Τώρα μόλις την καθάρισα, δεν ξέρω, πολύ πρόχειρη για το πείτε το πιστόμιο, εντάξει μια χαρά είναι το πιστόμιο, αλλά εδώ πολύ προχειρότητα από την Peterson, δεν το περίμενα. Έχω πάρει αρκετές πίπες της Peterson, αλλά αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Και τι να γυρίσεις τώρα, πού να το γυρίσεις και πού να το στείλεις τώρα. Πείτε μου τώρα, αυτό το παράγγειλα εγώ από το Smoking Pipe. Τέλος πάντων θα δω τι θα κάνω. Το πιο πιθανό είναι να πάρω ένα ψηλό γυαλόχαρτο και να την τρίψω έτσι λίγο μέσα να φύγει το χρώμα ίσα ίσα. Αυτή είναι η πιο πιθανή λύση. Αυτό είναι το κακό. Άμα ψωνίζεις από ιντερνετικά μαγαζιά, γιατί εδώ δεν βρίσκεις τις πίπες που σου αρέσουν, αυτά παθαίνεις. Εντάξει. Έβγαλα το περισσότερο. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Δηλαδή, ήταν ανάγκη τώρα να αγοράσω μία πίπα 125 ευρώ συν τα μεταφορικά βγήκε στα 140 περίπου και να κάθομαι να κάνω αυτό. Αδικαιολόγητη η Peterson. Εντάξει, έβγαλα το περισσότερο. Εντάξει, έμεινε λίγο ακόμα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ελάχιστο αυτό που έμεινε. Τέλος πάντων. Θα κάνω ένα βίντεο μια μέρα με για τα παράπονα που έχω από την Peterson. Λοιπόν, αυτά από μένα παιδιά, καλά κάποιες να τα ανάχετε και σας χαιρετώ.